Ωραία πράγματα. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής «Ώρα Ελλάδας» είναι η Κατερίνα Χούμπα. Στην ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου παραμένει και στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελίδης. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και κατηφορίζουμε, όχι μάλλον ανηφορίζουμε, έτσι κεντρική Ευρώπη πάμε, προς Ελβετία μεριά, Βασιλεία. Θα συναντήσουμε την Κατερίνα Σόιτερ Γιαμαλίδη, θα μου βάλει χέρι πάλι, δεν το λέω καλά το όνομα. Ναι, όλο το Στρόιτερ σκέφτομαι την ώρα που το λέω και μάλλον το κάνω λάθος. Η οποία είναι δασκάλα παρακαλώ σε ελβετικό σχολείο. Γνωρίζει 4 γλώσσες, είναι γεννημένη και έχει ζήσει τα πρώτα χρόνια της ζωής της εδώ στην Ελλάδα. Έχει άρρηκτους δεσμούς λατρείας και αγάπης με την Ελλάδα και το απέδειξε αυτό περίτρανα τα τελευταία χρόνια κάνοντας μια πραγματικά εντυπωσιακή κίνηση. Δημιουργώντας αρχικά έναν θείασο εκεί στην Ελβετία, στη Βασιλεία, ανέβασε έτσι ένα ελληνικό έργο, το οποίο πήγε υπέροχα και στη συνέχεια πήρε όλο αυτό το θείασο, τον εμπλούτησε και με ηθοποιούς από εδώ, από την Ελλάδα και έφτασαν σε πολλά σημεία της Ελλάδας, διοργανώνοντας παραστάσεις με σκοπό και στόχο την ενίσχυση παιδιών που έχουν ανάγκη. Τα πα όλα, Κατερίνα μου, καλή ημέρα. Κρύεψε, από Ελβετία λοιπόν. Αμάν. Τι κάνει και κρύο το κάνει. Το καταπληκτικό τραγούδι, έπρεπε να το πω το κρύο. Όχι, δεν έχουμε κρύο. Είναι πολύ περίεργος ο καιρός. Έχει χαλάσει και εδώ πέρα. Είναι περίπου σαν την Ελλάδα, μπορώ να πω. Α, έχει χαλάσει και είναι σαν την Ελλάδα και δεν χαίρεσαι. Βεβαίως και χαίρομαι, αλλά εντάξει. Άλλο η Ελλάδα, άλλο η Ελβετία σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, θα ήθελα έτσι να σκιαγραφίσεις τον εαυτό σου λίγο, να πεις κάποια πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που κάνεις εκεί και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πόσο τονίζεις καθημερινά και με κάθε τρόπο την ελληνική καταγωγή σου και πόσο έτσι σαν μια πρέσβυρα της Ελλάδας είσαι σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη της Ελβετίας. Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω μεγαλώσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου εδώ πέρα, αλλά ποτέ δεν ξεχνάω από που κατάγομαι και τις ρίζες μου. Και στις σπουδές μου πάντα το έλεγα και χαιρόμουν γι' αυτό, όπως και τώρα στο σχολείο μου που είμαι μοναδική, ομολογώ, Ελληνίδα καθηγήτρια σε όλο μου το καντόνιο και διδάσκω σε Ελβετάκια, σε ξένα παιδάκια κτλ. Και είναι τι πάρα τάξεις? Πολύ ωραίο. Είμαι τώρα πλέον στην πρώτη γυμνασίου. Ωραία, εντάξει, εγώ γι' αυτό σε προήγαγα από δασκάλα, τώρα πλέον σε καθηγητή. Εντάξει, δεν πειράζει, πρώτη γυμνασίου είμαι και έχω παιδιά από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και το ωραίο είναι ότι πραγματικά βλέπω μέσα σε μια τάξη να είναι από διαφορετικές κουλτούρες, από διαφορετικές χώρες και όμως καταφέρνω να τους κάνω να αισθάνονται ένα, ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί έχουμε τα ίδια δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και τα παιδιά είναι το μέλλον της κάθε χώρας. Ναι. Πάντα τονίζω την Ελλάδα και την αγαπώ και την υποστηρίζω οπουδήποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Τι σχολείο, λένε τα παιδιά για την Ελλάδα εκεί όταν τους μιλάς στην τάξη για την Ελλάδα και τους λες η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Γενικώς τα παιδιά έχουν μια θετική εικόνα γιατί το καλό είναι ότι και στο σχολείο, στο ελβετικό σχολείο, μαθαίνουν για τον πολιτισμό της Ελλάδας, εν μέρει την ιστορία της Ελλάδας και τη θαυμάζουν, μπορώ να πω, και το πολιτικό σύστημα που ξεκίνησε από τον Καποδίστρια, που ήταν Έλληνας, εδώ στην Ελβετία. Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία και συνήθως δίνω έμφαση στα θετικά και όχι φυσικά στα αρνητικά, γιατί υποστηρίζουμε, όπως και οι γονείς μας διδάσκουν ελληνικά σε ξένους εδώ και 20-30 χρόνια, και πάντα υποστηρίζουμε τους Έλληνες και την Ελλάδα και θέλουμε να δείχνουμε τα όμορφα στοιχεία της Ελλάδας, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε αρνητικά για την Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι όπως μας μιλάς, Κατερίνα, δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος ο οποίος να σε ακούει αυτή τη στιγμή και να πιστεύει ότι έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Τα ελληνικά σου είναι άψογα, καλύτερα από τα δικά μας, έτσι, και στρωτά και όμορφα. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο καθαρά και πόσο όμορφα χειρίζεσαι την ελληνική γλώσσα. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή, πήγαινε μας τα παιδικά τα χρόνια, πώς μεγάλωσε το σπίτι, δηλαδή, όλη αυτή τη διαδικασία που και εγώ την έχω ζήσει ως Έλληνας που έχω βρεθεί στο εξωτερικό, της λατρείας για την Ελλάδα, τη γλώσσα, την επιμονή για την ελληνική γλώσσα. Πώς είχε ξεκινήσει, είχα γεννηθεί στην Ελλάδα, 40 ημερών είχα έρθει στην Ελβετία, κάποια χρόνια, 4 χρόνια δυστυχώς πέρασα μόνο στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα πάντα στην Ελβετία.
Οι γλώσσες που είχα καθημερινά ήταν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πολλές άλλες εκτός των ελληνικών. Αλλά αγαπούσα πάντα τα ελληνικά επειδή είναι η μητρική μου γλώσσα και οι γονείς μου στο σπίτι, πρέπει να το επισημάνω, έδιναν έμφαση στα ελληνικά γιατί θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Πρέπει να την έχουμε πάντα ζωντανή και την κουλτούρα μας και τη γλώσσα μας και τα πάντα. Και ο πατέρας μου ως καθηγητής πανεπιστημίου της φαρμακευτικής επέμενε πάντα να εξελίξω τα ελληνικά μου και να μην τα ξεχάσω γιατί δεν τα χρησιμοποιούσα εκτός του σπιτιού. Και από μόνη μου προσπάθησα να τα εξελίξω και να τα φτάσω αυτό το επίπεδο που κατάφερα και συνεχίζω εννοείται, αλλά ομολογώ δεν είναι και μια εύκολη γλώσσα τα ελληνικά όταν δεν τα γνωρίζεις σε καθημερινή... την τριβή είναι αν δύσκολο κάτι. Ακριβώς. Τέλος πάντων, μπράβο, εγώ θέλω να σου πω. Τα αγαπώ και τα υποστηρίζουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όπως και τα παιδιά. Και γι' αυτό που ανέφερες πριν το δικό μου το project που ξεκίνησε, τα παιδιά είναι ένα μεγάλο πάθος της ζωής μου. Τα αγαπάω πάρα πολύ και δεν παίζει ρόλο από πού προέρχονται. Το σημαντικότερο είναι να μπορούμε να τα στηρίζουμε και να τα βοηθάμε ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Και επειδή στην Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι εδώ στην Ελβετία, αυτός ήταν ο λόγος που με έκανε να ξεκινήσω όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και να τη συνεχίσω. Όχι μόνο με τη θετική μου παράσταση, αλλά τη συνεχίζω και προσωπικά οπουδήποτε μου δίνεται η ευκαιρία να υποστηρίξω παιδιά ή κόσμο, το κάνω. Ναι, πάμε να δούμε λίγο για την παράσταση. Πώς ξεκίνησε σαν ιδέα, πώς την ανέβασε στο σανίδι, ανέβηκες και εσύ ίδια και έπαιξες ως ηθοποιός. Πραγματικά εξαιρετικό και το υποκριτικό σου ταλέντο όπως έχω δει, αλλά θα ήθελα να μας πεις πώς μπόλιασε μέσα σου αυτή η πρώτη ιδέα και πόσο εύκολο ήταν εκεί στον ελληνισμό της Βασιλείας και των άλλων πόλεων Πέριξ της Ελβετίας να πιάσει κάτι τέτοιο, να έχει ενδιαφέρον έτσι ώστε να πάρεις μετά το θείασο και να το ταξιδέψεις εδώ στην Ελλάδα. Η ιδέα είχε ξεκινήσει εδώ στην Ελβετία όταν έψαχνα να βρω κάτι ιδιαίτερο να κάνω για τον ελληνισμό και για τους Ελβετούς, ώστε να τους κινήσω το ενδιαφέρον και να μας υποστηρίξουν την προσπάθεια να μαζέψουμε χρήματα για τα παιδιά. Και πάνω στη σκέψη δημιουργήθηκε η ιδέα να γράψω ένα θεατρικό έργο από το πουθενά, πραγματικά. Γιατί στην αρχή σκεφτόμουν να πάρω μια έτοιμη παράσταση και να τη φέρω εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και δεν είχα βρει τη βοήθεια, να το πω. Ναι, άρα οπότε και σεναριογράφος, έτσι, κυρίως ξεκινάς από σεναριογράφος. Ναι, το έγραψα μόνη μου. Από το πουθενά όμως, χωρίς να το έχεις σπουδάσει αυτό, ε. Από το πουθενά, ακριβώς. Ναι, ήμουν πάντα, λάτρευα πάντα το θέατρο και τις φιλολογίες, οπότε νομίζω από εκεί πέρα, επειδή έχω πάει σε αρκετές παραστάσεις, από το πουθενά το ξεκίνησα λοιπόν. Με εμπιστεύτηκε μετά ένας σκηνοθέτης από την Ελλάδα. Το είχε διαβάσει και του έκανε εντύπωση το πόσο καλά σε εισαγωγικά μπορώ να γράφω. Εγώ δεν το γνώριζα μέχρι τότε. Ανέβηκε η παράσταση. Μας υποστήριξαν πάρα πολλοί Ελβετοί εδώ πέρα. Αυτό θέλω πάντα να το επισημάνω. Οι Έλληνες και αυτοί μας υποστήριξαν, αλλά όχι τόσο όσο οι Ελβετοί, ομολογώ. Γιατί πραγματικά υποστηρίζουν περισσότερο τέτοιες κινήσεις ανθρωπιάς. Υπήρχε και ελβετική μετάφραση στην παράσταση. Όχι, δεν υπήρχε. Αυτό ήταν το ιδιαίτερο, ότι ήρθανε, μας είδανε και οι άνθρωποι δεν πολύ καταλαβαίναν το τι λέγαμε, αλλά από τις κινήσεις, από το πρόσωπο, από όλη αυτή την ένταση και προσπάθησε βέβαια η μητέρα μου σε κάποιους να τους εξηγήσει και τα λοιπά, αλλά παρόλα αυτά το υποστηρίξαν και το χαρήκανε, ναι, με τον δικό τους τρόπο. Πού να κάνεις τώρα μετάφραση πάνω στην παράσταση, πολύ δύσκολο. Τα ελβετικά, πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Λοιπόν, και μετά παίρνεις αυτή την παράσταση ή κάποια άλλη και τη φέρνεις στην Ελλάδα πλέον, έχοντας ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας εδώ με ανθρώπους του χώρου, των τεχνών, και το ανοίγεις αρκετά. Έχει και εδώ μια πολύ μεγάλη επιτυχία, έχουν ασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπαίνεις πλέον σε ένα άλλο διαφορετικό τελείως καλούπι. Ναι, ήταν στην αρχή το είχα ξεκινήσει στην Ελβετία και νόμιζα ότι θα παραμείνω εδώ πέρα.
Και κάπως μία φίλη μου μου είπε, και γιατί δεν το φέρνεις στην Ελλάδα, έτσι είχε ξεκινήσει. Και λέω, μα ναι, γιατί όχι, θα το προσπαθήσω. Και από το πουθενά ξεκίνησα σιγά σιγά. Η δεύτερη παράσταση που δώσαμε ήταν στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννης, που μας είχε στηρίξει και η ΕΡΤ είχε έρθει και είχε πάρει κάποια πλάνα. Και τη δεύτερη φορά ήταν μετά από το Μιχάλη Κακογιάννης, ήμασταν στο Παλαιό Φάληρο. Οπότε ήρθαμε και στην Αθήνα, ναι, στην πρωτεύουσα, από εκεί που ξεκινάει όλη η Ελλάδα, ο πολιτισμός, και είπαμε θα το προσπαθήσουμε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, και στο κάτω-κάτω σκοπός είναι ιερός και πολύ σημαντικός, και το μήνυμα ανθρωπιάς νομίζω οπουδήποτε και να το δώσουμε είναι εξίσου σημαντικό. Μάλιστα. Και βέβαια εδώ πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγαμε μετά στη Σύρο. Παίξαμε για τη στέγη Αντιλίκων, συνεχίσαμε στη Θεσσαλονίκη 3 φορές για το Ίδρυμα Μέλισσες, για άλλο ίδρυμα που ήταν για παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Κάθε φορά δηλαδή, αυτός είναι προσωπικός μου στόχος από την αρχή μέχρι τώρα και παραμένει το να μπορώ να βοηθάω ουσιαστικά παιδιά και να τους δίνουμε πράγματα που τα χρειάζονται και να μην είναι απλώς... για το θεαθή, ναι, και καλά. Είναι πραγματικά, δίνω τα πάντα, το χρόνο μου, τα χρήματά μου, οτιδήποτε. Μπράβος. Το κάνω πολύ αγάπη. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο. Φυσικά, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι παραστάσεις και μεταφορά ενός ολόκληρου θεάσου ή των ιδεών που έχεις εσύ πλέον ως σεναριογράφος και ηθοποιός εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να γίνει από την Ελβετία. Πες μας έτσι, δώσε μας ένα στίγμα του τι επικρατεί εκεί με την ιστορία του κορονοϊού, πώς είναι ο κόσμος, πώς αντιδρά, αν κυκλοφορείται όπως εδώ πλέον παντού με μάσκες, αν υπάρχει φοβία και πώς βλέπεις εσύ μέσα από την εμπειρία σου ή από την καθημερινότητά σου να λύγει, ας πούμε, με έναν αίσιο τρόπο αυτή η ιστορία. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά από την άποψη ότι έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα από εσάς κάτω και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα lockdown. Βέβαια, επειδή συνέχεια καθημερινά παρατηρώ ότι αλλάζουν στην Ελλάδα εδώ πέρα, νομίζω ότι εδώ το σύστημα υγείας αντέχει λίγο ακόμα. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που δεν το έχουν κάνει. Αλλιώς θα έπρεπε να έχει γίνει προπολού. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε, έχουμε τις μάσκες σχεδόν παντού. Πλέον και στα σχολεία μας που πριν μία-δύο εβδομάδες δεν ήταν υποχρεωτικές στα σχολεία να τις φοράνε. Κάποιοι που θέλαν μπορούσαν και τα λοιπά, τώρα μπήκανε πλέον. Στο σχολείο το δικό σου υπάρχουν κρούσματα για παράδειγμα? Ναι, είχα και κρούσματα στην τάξη μου ομολογώ και είχα τρομοκρατηθεί. Αλλά παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά για κάποιο λόγο δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Ναι, τέτοια να μας λες να παίρνουμε ελπίδα, γιατί γυρίζουν τα παιδιά από το σχολείο και είμαστε σαν αμένα κάρβουνα όλοι. Το ξέρω, φοβόμαστε. Και εγώ έχω τη μικρή μου που είναι στο δημοτικό, που δεν φοράνε καθόλου μάσκες στο δημοτικό. Τι τάξη πηγαίνει? Εκείνη είναι στην τρίτη δημοτικού. Πώς τη λέμε? Οπότε έχω Ελίνα Μαρία. Α, να σου ζήσει το κουκλί. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εκείνη πηγαίνει χωρίς μάσκα και γυρνάει πίσω. Εγώ με τη μάσκα και είμαστε λίγο μία λόγω ότι σας και πρέπει να προσέχουμε, γιατί έχουμε και τη μητέρα μου που με βοηθάει ως Ελληνίδα γιαγιά. Βοηθάει να προσέχει τη μικρή μου και είμαστε λίγο, δεν ξέρουμε τώρα πώς να προφυλαχτούμε ή όχι. Πάντως πραγματικά έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά δεν είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, την άποψη ότι δεν κολλάνε τόσο εύκολα. Αυτό έχω παρατηρήσει μέχρι τώρα και στο δημοτικό. Ωραία. Θα λέμε όλοι ότι είμαστε παιδιά, λοιπόν, για να αποφεύγουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Τέτοια θετική σκέψη πρέπει να έχουμε και πραγματικά μην το βάζουμε κάτω, γιατί πάνω απ' όλα η υγεία μας και μετά όλα τα άλλα να συνεχίσουμε να χαμογελάμε όσο περισσότερο γίνεται. Φυσικά και είναι μεγάλη βόρα που περνάμε, αλλά πιστεύω ότι θα βγούμε όλοι νικητές από αυτή την περίεργη φάση τώρα που περνάμε. Κατερίνα, πες μου για να κλείσουμε μια καθημερινή ημέρα στην, όχι μόνο δική σου, γενικά των Ελβετών εκεί στην Βασιλεία και σαν πόλη πώς είναι η Βασιλεία και αν μπορείς να μας πεις στο περίπου και πόσοι Έλληνες ζουν εκεί. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι Έλληνες, το ποσοστό είναι γύρω στις 2.000, υπολογίζονται. Μπράβο. Παλαιότερα ήμασταν πάρα πολύ λίγοι, λόγω των καταστάσεων έχουν έρθει περισσότεροι. Η καθημερινότητα τώρα πλέον με τον κορονοϊό δεν το συζητά. Είναι πολύ δύσκολη και σε εμάς,
αλλά υπό νορμάλ συνθήκες είναι μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη που θεωρώ ότι είναι μια από τις ωραιότερες στην Ελβετία που πρέπει να επισκεφτείτε αν έρθετε στην Ελβετία. Έχει πολύ ωραία στοιχεία και είναι ήρεμη η ζωή, πάρα πολύ ήρεμη. Όλα λειτουργούν ρολόι εδώ πέρα. Ελβετικό καλοκουρδισμένο ρολόι. Ακριβώς. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ και θέλω να στείλω πραγματικά τη θετική μου ενέργεια σε όλους, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος, αλλά τα φιλιά μου και μην σταματάτε να χαμογελάτε όπως και αν μπορείτε. Και εμείς με χαμόγελα σε αποχαιρετούμε. Κατερίνα Σόιτερ Γιαμαλίδη από την... το Πακαλά γελάς πάλι, ε. Σβίτερ. Για πες το πώς το λέει. Σβίτερ, λέγεται. Πω, πω, Χριστέ μου, πολύ κοντά. Δεν ήξερα να έρθει με τον κύριο Σόιτερ, θα έχουν ξαναπεί. Αυτό κάνει Σβί, ε, μάλιστα. Ναι, Σβίτερ. Ωραία, Σβίτερ. Γεια σας, κυρία Σβίτερ, θα τα πούμε. Χαίρετε, φιλιά πολλά.